Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Άλεξ, καλησπέρα. 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 Να σου πω, έχεις και γενέθλια σήμερα? Ναι. Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσεις, να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είχαμε και... Πάμε κανένα εικοσταριά από χρόνια ακόμα και εντάξει. Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Μόνο 20, κάτσε, μικρός είσαι ακόμα, μόνο 20. Θα γράψει το κοντέρ. Που λέει ο λόγος, εντάξει. Εντάξει. Είχαμε καιρό να σε δούμε, είναι η αλήθεια. Εντάξει, όχι μόνο εμείς, φυσικά και ο κόσμος που ήταν χθες. Ήταν αρκετό στο Χαριλάο, όπως το μάθατε εσείς, όταν φορούσατε τη φανέλα του Άρη. Είχες καιρό να εμφανιστείς στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι? Ναι, είχα να εμφανιστώ από όταν έφυγα. Από το 2005. Τι, έριξες μαύρη πέτρα, 10 χρόνια δεν είχες δώσει σημεία? Όχι, δεν ήταν ακριβώς μαύρη πέτρα, ήταν πίκρα. Πίκρα, ε. Πίκρα από τον τρόπο που έφυγες από την ομάδα, εννοείς, και όλα αυτά που συνέβησαν και νομίζω η ιστορία έχει γνωστεί με το άρθρο 44 και τα λοιπά αυτά. Αυτά είναι περασμένα. Σημασία έχει ότι ξαναγύρισα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο σκοπός για τον οποίο γύρισες και εσύ και κάποια άλλα παιδιά που είχαμε καιρό να τους δούμε στο γήπεδο ήταν ιερός. Για έναν άνθρωπο τον οποίο, εντάξει, τον ξέρεις και πολύ καλά, τον Νίκο τον Κιζαρίδη, υπήρξατε συμπαίκτες, φίλοι για πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθουμε, ας πούμε, και όσοι δεν ήρθανε πήραν τηλέφωνο, επικοινωνήσανε, υπήρχε δηλαδή ένα τέρα βία και δεν μπορέθηκε να έρθουνε. Και ήταν χρέος μας, ας πούμε, υποχρέωσή μας να έρθουμε και καλά που ήρθαμε, γιατί ουσιαστικά δεν, θα πω για μένα, εγώ δεν έδωσα δύναμη στον Νίκο Κιζερίδη, πήρα δύναμη από τον Νίκο Κιζερίδη και με κάνει χαρούμενο. Ναι. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό να το βλέπουμε, να μην θέλει να βγει, Άλεξ, από το γήπεδο. Πόσο έπαιξε, κανένα 60-70 λεπτά τελικά, πρέπει τόσο να έπαιξε. Ήταν 3-30 λεπτά πρέπει να ήταν. Ναι. 90 λεπτά πρέπει να έπαιξε. Ναι, δεν ήθελε να βγει. Το ζούσε τόσο έντονα. Το έβλεπες, το ένιωθες. Έπαιρνε όχι απλά δύναμη, νομίζω ότι πετούσες στους 7 ουρανούς χθες από όλο αυτό που βίωσε. Άκου να σου πω, κανένας μας μέσα σε αυτό το γήπεδο δεν ήθελε να βγει. Ναι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το λέω και... Και ανατριχιάζεις, ε. Τέλος πάντων, εντάξει... Εσύ ποτέ ήτανε, δεν έχεις, ήτανε δεν ωραία, έχεις... ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε, ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν έχεις κρύψει ότι, εντάξει, αργιανός είσαι, αυτό το έχεις πει, το έχεις δηλώσει, δεν είναι κάτι... Δεν έχει να κάνει με το αργιανός ή όχι, έχει να κάνει με το γήπεδο που περάσαμε κάποια χρόνια, άσχετα με το αν κάποιοι θα το δούνε σαν τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, ήμασταν εκεί για να πετύχουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν το μέρος που αγωνιστήκαμε, ήταν το μέρος που παίξαμε σαν παιδιά. Και εμείς. Ναι. Και όντως φαινόταν χθες ότι όλοι το ευχαριστηθήκατε. Δηλαδή, αυτό που μας λες, δεν θέλατε να βγείτε. Κάνατε σαν μικρά παιδιά που σαν να φοράτε πρώτη φορά τη φανέλα και να μπαίνετε να παίξετε σε αυτό το γήπεδο. Πραγματικά, γιατί ενώναμε και τρεις γενιές ποδοσφαιριστών, έτσι. Βέβαια, δεν ήμασταν ναι, μόνο σωστά, εμείς. Σωστά. Ήτανε, δηλαδή, εγώ... Δηλαδή ούτε στα όνειρά μου να φανταζόμουν ότι θα κάνω, ας πούμε, μια απέκρουση σε ένα τέτοιο παιχνίδι και θα την αφιερώσω ή θα κάνω τον Καντίνα, τον Γιώργο να σηκωθεί πάνω. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και όπως έγινε. Ναι. Τουλάχιστον το ζήσα κι αυτό. Και μαζεύτηκαν πάρα πολλοί, έτσι, βετεράνοι του Άρη από όλες τις γενιές, όπως λες. 35-40 άτομα, εγώ τόσα τουλάχιστον μέτρησα χθες. Ήταν πρωτόγνωρο. Ναι. Και ήταν ευκαιρία και να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε με την, φυσικά με την, να μην ξεχάσω, τον κύριο Παγκούρα. Ναι, με τη δικιά του τη βοήθεια, και νομίζω ότι θα κάνουμε σαν παλέμαχοι καλά πράγματα. Πολύ καλά πράγματα. Ναι, νομίζω ότι πρέπει με αφορμή, Αλέξη, το χθεσινό παιχνίδι αυτό των βετεράνων, για αυτό το σκοπό που έγινε, και οι ίδιοι οι βετεράνοι να κατανοήσουν, νομίζω, λίγο περισσότερο ποιος είναι ο ρόλος τους, αν θέλεις, και να το δουν λίγο διαφορετικά. Όπως λες και εσύ, ο Άρης να ανοιχτεί, να παίξει και άλλα φιλικά παιχνίδια, να πηγαίνει σε πόλεις της Μακεδονίας όπου υπάρχει ανάγκη, αν θέλετε, να διαφημίζει παράλληλα και το όνομα του Άρη, γιατί ο Άρης έχει αυτό περιχαρακωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα στο ζουμί του. Ακριβώς και μέσα στη... αυτό. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακριβώς αυτό συζητήσαμε και εμείς μέσα στα αποδυτήρια, ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς από τη μεριά μας για να φτιάξουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το όνομα του Άρη, το οποίο έχει αλλοιωθεί αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
για χύψη λόγους, έτσι. Ναι, δεν... ναι, σωστά. Γνωστούς, είναι γνωστοί οι λόγοι. Ναι, ναι, σωστά. Η δικιά σου η πίκρα μαλάκωσε λίγο χθες μετά από αυτή την εκδήλωση. Έφυγες λίγο έτσι... όχι, δεν μπορείς να ξεχάσεις φυσικά αυτά που έγιναν, αλλά τουλάχιστον λίγο έτσι μαλακωμένος έφυγες από το, από το γήπεδο. Όχι, τα έχω ξεχάσει όλα εγώ. Mm. Δεν έχω... Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις και με αυτό το... Εντάξει. Mm-hmm. Σας λέω, είναι... Έχω λάβει και εγώ την αγάπη του κόσμου μέσω των διάφορων site. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι, δεν είναι... Ναι, ναι, ναι. Αλλή μόνο με τον κόσμο του Άρη δεν έχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Σωστά. Δεν διοικούσε ο κόσμος του Άρη. Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Mm. Είναι με συγκεκριμένα πρόσωπα που, εντάξει, η ιστορία θα κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Mm-hmm. Φυσικά εσείς οι παλιοί συμπαίκτες του Νίκου Κιζερίδη γνωρίζατε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζατε. Απλά ο ίδιος όπως παραδέχτηκε αναγκάστηκε να το δημοσιοποιήσει όταν πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χθένι και κυρίως από την αθέτηση των όσων υποσχέσεων σας είχε δώσει, γιατί και εσύ ανοίξε αυτή την κατηγορία, η πολιτεία για τα περίφημα πλέον χρήματα από το άρθρο 44, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Το ήξερα εγώ το πρόβλημα και δεν ήθελα να μαζευτούμε για αυτόν τον σκοπό. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά το πόσο περήφανος είναι ο Νίκος Κιζερίδης. Ναι. Φανταστείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα και πόσο πολύ έχουν καταρακώσει τη ψυχολογία αυτού του παιδιού, ναι, για να έρθει σε αυτό το σημείο. Ναι. Εγώ σας είπα, πήρα δύναμη από τον Νίκο Κιζερίδη, ναι, και λυπάμαι πολύ για αυτούς που αθετούν τους λόγους του. Ναι. Τους λόγους του. Έτσι. Εγώ να ευχηθώ και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο χθες, με αφορμή το χθεσινό και οι ίδιοι να, δεν ξέρω αν έχουν αισθήματα, φαντάζομαι ότι κάπου στην άκρη, κάπου στο βάθος θα έχουν και αυτοί κάποια αισθήματα, να αισθάνονται λίγο άσχημα με όσα έλαβαν χώρα χθες. Να τα διάβασαν, να τα είδαν και να αισθάνονται λίγο άσχημα. Αισθήματα ναι, έχουν όλος ο φίλαθρος κόσμος. Γιατί διάβασα από οποιαδήποτε, δεν χωράνε ομάδες σε τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Όλοι αυτοί πιστεύω ότι κατάλαβαν το πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω. Μάλιστα. Και όταν λέω υπόλοιποι, καταλαβαίνεις ποιους λέω. Ναι, όλοι αυτοί που βλέπουν τον κόσμο να πεθαίνει στα παγκάκια. Αυτοί δεν τους καίγεται καρφί, να είσαι σίγουροι γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτούς είμαστε όλοι αριθμοί. Σωστά. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, Αλέξη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που τρέφονται και ζουν με έναν ουσιαστικά μισθό και με τον κατώτατο μισθό. Μην νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν πλέον οι εποχές που των παχιών αγελάδων, που οι ποδοσφαιριστές αμείβονταν με παχυλά συμβόλαια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που, ας με επιτραπεί, πληρώνουν για να παίξουν. Να. Πληρώνουν από την τσέπη τους για να πάνε να προπονηθούν και να παίξουν. Ουσιαστικά είναι το πληρώνω για να παίξω. Ναι. Και σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ψά που πήγε να κάνει την απεργία, ναι, ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Πουθενά άλλο, σε κανένα άλλο κράτος, δεν θα συνέβαινε αυτό. Ναι, βέβαια, γιατί έχει τον μπαμπούλα της ΕΠΟ να απειλεί με αφαιρέσεις βαθμού και κυρώσεις στις ομάδες. Το εύκολο, ή η ΕΠΟ θα απειλεί ή η Φόρτνερ θα απειλεί. Ναι. Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει καιρό να σε ακούσει και εσύ πέρασες, εσύ ξέρω, και περνάς ακόμη από όσο γνωρίζω, έτσι, και εσύ δεν περάσεις εύκολες στιγμές. Δεν συγκαταλέγεσαι δηλαδή στους προνομιούχους, να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Όποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν το γνωρίζουν. Εντάξει, όσο με κρατάνε τα χέρια μου και τα πόδια μου, μπορώ να κάνω αρκετές δουλειές. Ναι. Η περιπέτεια, η δικιά μου εισαγωγικά περιπέτεια. Ναι. Και μπορείτε να μάθω αρκετές δουλειές να κάνω. Ναι. Αν παθαίνετε ένα καλό καφέ, αν θέλετε να σας κάνω, μπορώ να κάνω πάρα πολύ καλό καφέ. Θα κάνω και καμία πρόταση, να με πάρει και άδεια δουλειά. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, πες μας λίγο, μπορείς να μοιραστείς έτσι κάποια πράγματα που μοιράστηκε μαζί σας και ο Νίκος χθες, γιατί είχατε την ευκαιρία να τα πείτε. Πάντως ο ίδιος λέει ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του όσον αφορά το θέμα που αντιμετωπίζει, γιατί είναι πολύ σοβαρό και θα το αντιμετωπίσει και για τα επόμενα χρόνια. Και είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί και μια σειρά από εξετάσεις, από θεραπείες, για να μπορέσει να βγει δυνατός από αυτήν την ιστορία. Σίγουρα ο Νίκος το ξέρει καλύτερα αυτό, γιατί έχει γιατρό και μιλάει με τον γιατρό του, έτσι. Ναι. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε όλοι. Mm. Εγώ προσωπικά το έχω περάσει μέσα στην οικογένειά μου.
Ναι. Ξέρω τι, και μάλιστα ήμουν και σε μικρή ηλικία, ξέρω τι, τι ακριβώς είναι. Ναι. Εύχομαι, τι να πω, δεν μπορούμε να κάνουμε, εύχομαι όλο να καλά, να έχει τη δύναμη και αν ακολουθήσει αυτά που του λέει ο γιατρός θα το ξεπεράσει. Γιατί έχει και δύναμη, αυτό που λέει ήταν γυμνασμένος. Ναι. Εγώ τον είδα σε καλή κατάσταση. Ναι, μια και αγωνιστικά ναι, και έξω... όντως, εξωαγωνιστικά. Όντως έτρεχε πάνω κάτω, ήταν πραγματικά. Και αρκετά παιδιά, και αρκετά παιδιά είδαμε, ήταν σε καλή κατάσταση ακόμη. Και ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός, και ο Ανδρέας ο Σκέτζος, και ο Άγγελος ο Χαριστέας, ο οποίος είναι πολύ fit ακόμη. Ναι, οι υπόλοιποι έχουμε λίγο, βάλαμε τα κιλά. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν ευχάριστο να βλέπουμε παίκτες από εκείνη την ομάδα, γιατί βρεθήκατε έτσι μετά από καιρό. Εσύ, ο Άγγελος, ο Ανδρέας ο Σκέτος, ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός, ο Φάνης ο Κατριανάκης, παιδιά τα οποία... ο Γιώργος ο Κολτσίδας. Έτσι, πολύ και θα βρισκόμαστε. Ναι. Και θα βρισκόμαστε. Και θα σε βλέπουμε και στο γήπεδο πιο συχνά, από εδώ και πέρα. Ναι, θα έρχομαι με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καντίνα, γιατί έχουμε κάτι κόντρες. Α, έχετε, εντάξει. Ναι. Τον Άρη και ότι ήταν πιο καλός θεματοφύλακας. Α, κατάλαβα. Με εντυπωσίασε ένα πλονζόν που έκανε ο Τολούδης το πρώτο ημίχρονο πάντως. Ο παλέμαχος της δεκαετίας, παλιότερων δεκαετιών. Τον είδα σε καλή κατάσταση πάντως. Όλοι οι θεματοφύλακες που παίξανε, γιατί ήταν αρκετοί, ήταν κανένα 8 να μείνει σε καλή κατάσταση. Μαζευτήκατε πολύ, ε. Είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν βάλαμε και 2-3 δεν βάλαμε. Δεν ήταν ο Παντζιαράς, ναι. Δεν ήταν ο Κατσιαούνης, δεν έπαιξε. Εντάξει, ήμασταν αρκετοί. Δεν πειράζει, θα έχετε την ευκαιρία γιατί όπως λες θα γίνονται... Πάντα οι τερματοφύλακες του Άρη πάντα ήταν σε καλή κατάσταση. Όντως, αυτό, από αυτό ο Άρης δεν είχε ποτέ πρόβλημα, είναι η αλήθεια. Ναι, ακριβώς, είδες. Ολόκληρη δεκάδα τερματοφύλακες και όλοι ήταν ένα σχέδιο. Σωστά. Κάνε μας και ένα σχόλιο, Άλεξ, για τη φετινή ομάδα του Προσπίνη. Νομίζω ότι δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Θα τη δούμε και μαθηματικά νομίζω σε λίγο καιρό να εξασφαλίζει την άνοδό της. Κοίταξε, η ομάδα αυτό που χρειάζεται είναι να αν θα έχει κάποιο πρόβλημα που δεν θέλω να πιστεύω, ούτε νομίζω ότι θα έχει, είναι να αντιμετωπίσει όλα τα παιχνίδια με σοβαρότητα. Μόνο αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο δηλαδή να αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα ή ο κίνδυνος για τα παιδιά και τους παίκτες του Άρη και γενικά για την ομάδα του Άρη είναι αυτό, να αντιμετωπίσει κάποιο παιχνίδι μη σοβαρά. Ναι. Γιατί όλοι και εγώ να ήμουν απέναντι από του Άρη σαν μια πιο μικρή ομάδα, θα ήθελα να κερδίσω την ομάδα του Άρη για να πανεύει το κασέ μου ή για να ανέβω σαν προσωπικότητα, για να ανεβάσει την ψυχολογία μου. Έχουν ένα τέτοιο θέμα οι αντίπαλοι του Άρη. Ναι, σωστά. Όπως θα έχουν και αύριο τις δόξες, για παράδειγμα, οι παίκτες που στο παιχνίδι που γίνεται αύριο, που είναι και από τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια φέτος για τον Άρη στο πρωτάθλημα. Ναι, φυσικό είναι. Το ίδιο ας πούμε, μπορεί να αντιμετωπίζει και μια άλλη ομάδα, ας πούμε. Το ίδιο μπορεί να βλέπουν οι παίκτες του Ολυμπιακού παίζοντας με την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ. Ναι. Καταλαβες. Ναι, ναι. Παίζει αυτή η διαφορά. Ναι. Βγαίνει μια άλλη αγωνιστικότητα δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια και λέμε πώς γίνεται να παίζουν και αυτοί να μην μπορούν να παίξουν. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει ο κάθε παίκτης στο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα τα δουν σοβαρά όλα τα παιχνίδια, δεν θα δώσουν δικαιώματα για να μπορέσει να τελειώσει αυτή η περιπέτεια, να βγει ο Άρης στη Football League και από εκεί και πέρα να επιστρέψει και στη φυσική του θέση, γιατί η φυσική του θέση φυσικά είναι στη Super League και πουθενά άλλου. Το τίμα μπαρδίζεται από ανθρώπους που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και νομίζω ότι γνωρίζουν και το πόσο σοβαρή πρέπει να είναι και φαίνεται και η σοβαρότητα, γιατί μέχρι τώρα δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ναι. Εσύ δεν ασχολήθηκες καθόλου με το ποδόσφαιρο μετά όταν κρέμασε τα γάντια σου, δηλαδή ήταν συνειδητή απόφαση, δεν σου προέκυψε απλά... Συνειδητή απόφαση, μόνο συμβουλευτικά μέχρι στιγμής ενεργό. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που με ακούνε. Τώρα σκέφτομαι να ακολουθήσω τα βήματα όπως πρέπει φυσικά με τη σειρά. Ναι. Με σχολή και τέτοια. Θα ακολουθήσω κάπως έτσι, θα είναι η συνέχεια της πορείας μου. Μάλιστα. Σου ευχόμαστε να πάρεις όλα τα διπλώματα και να σε δούμε κάποια στιγμή, γιατί όχι στους πάγκους. Ναι, πάρω πάρα πολλά διπλώματα, ας πάρω αυτό που πρέπει. Εντάξει, ναι, okay, σιγά σιγά. Εντάξει, αστειεύω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και που σε ακούσαμε μετά από πολύ καιρό, πολύ καιρό πραγματικά. Και εγώ ευχαριστώ που πήρα τη τηλέφωνο για να μιλήσω για τον συμπαίκτη μου, για την ψυχάρα, τον Νίκο τον Κιζερίδη. Και εμείς ευχαριστούμε, Άλεξ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια.